Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας και την εκπομπή Infotainment. Είμαι η Μαργαρίτα Μαχαίρα και τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί. Θα ξεκινήσουμε πολύ γρήγορα με μια είδηση που συμβαίνει τώρα για την φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Καματερό. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ της Ζούγκλας, Σωτήρης Κουλούβης, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Σωτήρη. Καλησπέρα Μαργαρίτα από το Καματερό. Η πρώτη δυστυχώς φωτιά εντός του οικιστικού Ισού για το 2014 και φαίνεται ότι δεν πάει και πολύ καλά και το λέω Μαργαρίτα καθώς όπως βλέπουμε και από την εικόνα μας οι 30 περίπου πυροσβέστες, τα 10 οχήματα και τα 4 αέρια μέσα, καναντέρ και ελικόπτερα δεν έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να περιορίσουν τη φωτιά η οποία βρίσκεται στο όρος αυτό το οποίο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τα σπίτια, από την περιοχή του Καματερού. Εδώ υπάρχει χαμηλή βλάστηση και δεν θα κάνει το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει αρκετή, ας το θέσουμε έτσι, κάστρη μήλη για τη φωτιά προκειμένου να επεκταθεί προς όλες τις κατευθύνσεις και κυρίως προς τη στιγμή που βρισκόμαστε εμείς τώρα εδώ, δηλαδή προς τα τελευταία σπίτια, προς το βουνό, την περιοχή πάντα του Καματερού. Αρχιβεβαίως οι πυροσβάστες προσπαθούν εδώ και αρκετή ώρα να την περιορίσουν και δεν ήταν ιδιαίτερη άνεμη. Δυστυχώς η εξέλιξη της φωτιάς δεν είναι και τόσο, δεν είναι και τόσο καλή για τους πυροσβέστες και το λέω Μαργαρίτα καθώς όπως βλέπεις από τους καπνούς επεκτείνονται συνεχώς προς το σημείο εδώ που βρισκόμαστε, διαρκώς πετούν από πάνω τα ενέργεια μέσα ενώ υπάρχουν και 20 άτομα πεζοπόρο τμήμα οι οποίοι δίνουν την κυριολεκτία μάχη με τις πυροσβέστες από πολύ κοντά. Βλέπουμε ότι στο συγκεκριμένο σημείο είναι αρκετά τα δέντρα τα οποία έχουν καεί. Θα γυρίσει τώρα η εικόνα μας και θα σας δείξει ο Παναγιώτης Οστακούρης τους κατοίκους εδώ της περιοχής, οι οποίοι βεβαίως βρίσκονται όλοι στους δρόμους, είναι ανάστατοι, κοιτούν με μεγάλη ανησυχία την εξέλιξη της φωτιάς, καθώς ενώ φαινόταν ότι είχε περιοριστεί στη συγκεκριμένη χαλάδρα, τώρα βλέπουμε ότι, και το καταλαβαίνετε και εσείς από το πυκνό μαύρο καπνό, ότι επεκτείνεται και προς το σημείο αυτό. Να σου πω μεγαλύτερα επίσης ότι κάτι και εδώ της περιοχής καταγγέλνουν κακοτεχνίες στο συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή ημιτελή έργα. Μαγαρίτα είναι δίπλα μας ένας κάτοικος της περιοχής. Το σπίτι του είναι ακριβώς δίπλα, ο οποίος θεωρεί ότι ξέρει, γιατί μάλλον αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν και ευθύνες του Δήμου για την φωτιά στον Μπενάο μέσα στη γραμμή, πώς λέγεται. Βαγγέλη Τάφος. Μάλιστα, Σωτήρη. Η φωτιά, από ό,τι βλέπω, βρίσκεται πολύ κοντά στα σπίτια, έτσι. Ακούτε. Λοιπόν, υπάρχει ένα ρέμα εδώ, το οποίο το ρέμα αυτό, δυστυχώς, ήταν δρόμος παλιά για τον ταμάρι, κάποιο ταμάρι παλιότερο που έβγαζε υλικά οικοδομών. Προφανώς έσπαγε την πέτρα. Αυτό όμως, να πει την άσπαση, την καλύπτανε, περνάει το ελικόπτερο για να ρίξει το νεράκι. Βάλανε κάποια έργα άτεθνα, ονομαζόμενες πράξεις κοινά από το λαό εδώ, οι οποίες βέβαια αυτές πράξαν τον δρόμο να πηγαίνει επάνω. Δηλαδή να πηγαίνει επάνω εκεί σε κάποια κτίρια που είχαν όταν κάνανε παραγωγή αυτού των αδρανών υλικών. Δυστυχώς όμως παράλληλα δεν κάνανε δίπλα να κάνουν δρόμο ώστε να έχει πρόσβαση μέχρι τη μέση του βουνού επάνω που είναι η χαράδρα. Τα δέσαν έτσι. Απλώς και μόνο σε ένα σημείο εκεί πέρα κάνανε μια πρόσβαση, αλλά δεν πηγαίνει επάνω τίποτα. Και έτσι λοιπόν η πυροσβεστική υπηρεσία, το πυροσβεστικό όχημα δεν μπόρεσε να έχει δυνατότητα να πάει στο άμεσα μόλις γινόταν η έναρξη της φωτιάς. Διότι στην έναρξη της φωτιάς ήμασταν εδώ και παρακολουθούσαμε. Ήρθαν και ξανά και φύγανε. Και δυστυχώς ακόμη, όπως είπε και ο Μακιάβουσα προηγουμένως στον συνάδελφο εδώ πέρα, και ακόμη το δάσος, αυτό το αναπομείνον δάσος που έχει μείνει για την Αττική. Δυστυχώς οι ευθύνες είναι μεγάλες. Αυτή η διοίκηση που υπήρχε παλιότερα, δυστυχώς και δίπλα μου, αν έχει την καλοσύνη εδώ ο καμέραμαν, μπορεί να μας δείξει, ίσως υπάρχει μια αλάνα λεωφορείων, όπου η αλάνα λεωφορείων είναι η ντροπή, είναι το έσχος για τον πολιτισμό μας, για όλα τα πράγματα βλέπετε τα λεωφορεία, είναι σε χώρο το οικοδομικό τετράγωνο 309, η αστυνομία ακόμη προσπαθεί να βρει την καταγγελία μας που έχω κάνει, εγγράφος και αυτοπορεί, έχουμε γερτήριο, λες και είμαστε στρατιώτες, από γερτήριο, να καλωφορεί, να κουμπάσουμε απέναντι τώρα. Γκαζώνουν, τρελαίνονται άνθρωποι. Έχουν και δίκαια βέβαια, γιατί δεν έχουν που να πάνε. Και φταίει και η διοίκηση και όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή είναι η καταπάτηση του οικοδομικού τετράγωνου 309, όπου το οικοδομικό τετράγωνο αυτό είναι για να δημιουργηθεί διαγνωστικό κέντρο. Δηλαδή
χώρος, κοινόχρηστος, μάλλον περισσότερο κοινοφιλής. Δηλαδή τα λεωφορεία δεν σέβονται τον κώδικα, δεν υπάρχει κανένας κώδικας στο οδηγείο της λεωφορείας, δεν υπάρχει οπωσδήποτε για αυτούς αστικό περιβάλλον, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει, είναι η αλάνα της ντροπής για τον πολιτισμό, για εμάς που ζούμε κάθε μέρα. Σκόνη, κακό, τα πάντα. Έχω καλέσει τον Δήμαρχο 2-3 φορές, μας έχει γράψει, θα μου έπρεπε στην κουβέντα η λέξη αυτή. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Και αυτοί οι άνθρωποι, δυστυχώς, ο λαός, αγνοώντας αυτά, τους ψήφισε. Τους ψήφισε τι, να μας κάψουν σήμερα. Να μην έχει πρόσβαση στο βουνό, διότι όπως ξέρετε, με μια κουταλιά νερό μπορεί να σβήσεις στην ένταξη της φωτιάς. Μετά θέλεις λίμνες ολόκληρες για να σβήσεις τη φωτιά. Αυτό είναι γνωστό. Είναι λυπηρό αυτό που σημαίνει. Κρίμα για όλο τον κόσμο. Δεν προσέξαν τίποτα. Ευχαριστώ πολύ και ήθελα να παρέτεινα λίγο και δεν θα έπρεπε. Ευχαριστώ. Σωτήριο, λόγο σε σένα. Μαργαρίτα, εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Έχει ξαναγίνει φωτιά εδώ τα τελευταία χρόνια. Πριν 20 χρόνια μια μικρή αιστεία. Τα τελευταία 20 χρόνια λοιπόν δεν είχατε κάποιο πρόβλημα. Εδώ. Ναι, πολύ μικρή λοιπόν. Οπότε είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την αίσθηση να γίνεται. Να ρωτήσω ακόμα κάτι, είναι μεγάλη αυτή η αίσθηση πίσω από το λόφο το οποίο βλέπουμε. Από πίσω είναι από πατρίδι λοιπόν. Ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ. Και να προσυνονταληθούμε λοιπόν, Μαργαρίτα, ακριβώς πίσω από το λόφο που σας δείχνει τώρα με την εικόνα του Παναγιώτη Σαρακούρης, είναι η χωματερή των Λιωσίων και πιο πέρα ο Αστρόπυργος. Βλέπουμε λοιπόν ότι η φωτιά, η αιστεία αυτή της φωτιάς βρίσκεται σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το σημείο που βρισκόμαστε εμείς εδώ, δηλαδή από τα τελευταία σπίτια προς το βουνό. Δεν αντιμετώπιζε άλλα προβλήματα η περιοχή, όπως ακούσαμε να μας λέει εδώ ο κάτοικος, πριν από 20 χρόνια υπήρχε μια μικρή αιστεία, από τότε όμως δεν υπήρχε απολύτως κανένα πρόβλημα. Πιθανότατα, όπως μας είπε, να υπάρχουν και ανθρώπινα λάθη στον τομέα της πρόληψης. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Βλέπουμε όμως ότι οι κάτοικοι εδώ που συγκεντρώνονται γίνονται όλο και περισσότερο και από τους γύρω δρόμους έρχονται εδώ για να παρατηρήσουν την εξέλιξη της φωτιάς. Με έκδηλη φυσικά την ανησυχία, καθώς με ένα σφίσμα του αέρα στην κυριολεξία μπορεί να μεταβληθεί η στρατηγική των πρεσβευτών και εκεί που νομίζω ότι έχουν τη φωτιά υπό έλεγχο ή έχουν κάνει έναν σχεδιασμό προκειμένου να την περιορίσουν, να ανατραπούν όλα και να γίνει η κατάσταση πολύ πιο επικίνδυνη, μιας και από το σημείο που βρίσκεται η αιστεία μέχρι εδώ που είναι τα τελευταία σπίτια υπάρχουν αρκετά δέντρα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι αν δεν υπάρξει προσοχή μπορεί η φωτιά να επιταθεί προς αυτό το σημείο. Σωτήρη, η φωτιά μπορεί να κατευθυνθεί προς τη χωματερή ή δεν υπάρχει τέτοιος φόβος? Έτσι όπως φυσάει ο αέρας, Μαργαρίτα, φυσάει προς την περιοχή της Αθήνας, προς το σημείο που βρισκόμαστε. Βεβαίως αυτό όμως αλλάζει από στιγμή σε στιγμή. Δεν ξέρω πώς είναι η εικόνα ακριβώς πίσω από το συγκεκριμένο λόφο δηλαδή. Αλλά από ό,τι βλέπουμε τώρα, θα το δείτε εσείς στην εικόνα σας, τα καναντέρ τα οποία κάνουν ρήψη νερού στο συγκεκριμένο σημείο. Κάτι το οποίο μας οδηγεί, Μαργαρίτα, να εκπεράνουμε ότι η κυρίως αιστεία της φωτιάς είναι αυτή συγκεκριμένη που παρακολουθούμε και εμείς, η οποία δεν είναι αρκετά μεγάλη, είναι όμως πολύ κοντά στο νικητικό ιστό, κάτι όμως το οποίο μας βοηθάει να συμπεράνουμε ότι για να κάνουν ρήψη σε καναντέρ στο συγκεκριμένο σημείο, αυτό σημαίνει ότι εδώ βρίσκεται το πρόβλημα και όχι από την πίσω μεριά του λόφου όπου βρίσκεται και η χωματερή. Άρα προσπαθούν να προστατεύσουν την κατοικημένη περιοχή, Σωτήρη. Ακριβώς, Μαργαρίτα, πάντα για τους πυροσβέστες σε αντίστοιχες περιπτώσεις η προτεραιότητά τους είναι, όπως πολύ σωστά είπε και εσύ, να προστατεύσουν τις κατοικημένες περιοχές. Να σου πω ότι συνεχίζει και η συγκεκριμένη θεία φωτιάς από το σημείο που βρισκόμαστε. Δεν βλέπουμε τα επίκεια μέσα στα 10 οχήματα που πιάνε πυροσβέστες και το πεζοφόρο τμήμα. Βλέπουμε μόνο τα καναντέρ. Από έτσι όπως κοιτάμε, βλέπουμε δύο. Η μία είναι αυτή που σας δείχνει ο Παναγιώτης ο Σαγκούρης και η άλλη λίγο πιο αριστερά, πίσω από το συγκεκριμένο λόφο. Τρεις αιστείες μάλλον στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν θα σβήσει αρκετά εύκολα η συγκεκριμένη φωτιά μου, Μαργαρίτα. Δεν είναι όμως αρκετά μεγάλο το μέτωπο και αυτό είναι θετικό. Χρειάζεται όμως διαρκής προσοχή και να ενταχθούν οι πυροσβεστικές προσπάθειες, καθώς όπως είδαμε και από την εικόνα μας πριν, βρισκόμαστε σε απόσταση
μικρότερο 300 μέτρων από την μεγαλύτερη αιστεία της πυρκαγιάς. Μαργαρίτα. Ωραία, Σωτήρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σου. Αυτές ήταν οι εξελίξεις στο Καματερό. Φωτιά έχει ξεσπάσει πολύ κοντά στην κατοικημένη περιοχή και η πυροσβεστική προσπαθεί από τον αέρα με τα Κασκαντέρ να σβήσει την φωτιά. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Σε αυτό το σημείο θα συνδεθούμε ξανά με τον ρεπόρτερ μας Σωτήρη Σκουλούδη που βρίσκεται στο Καματερό που έχει ξεσπάσει φωτιά. Σωτήρη. Μαργαρίτα, η εικόνα είναι εμφανώς καλύτερη σε σχέση με την προηγούμενη μας σύνδεση. Ακόμα όμως οι πυροσβέστες δεν έχουν θέσει υποέλεγχο την πυρκαγιά και το λέω αυτό καθώς ενώ μέχρι πριν από λίγα λεπτά ήταν ελάχιστη, ήταν πολύ λίγη και η καρνή που βλέπαμε. Τώρα, όπως θα δείτε εσείς στην εικόνα μας, λόγω των αναζωπηρώσεων και των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν εδώ στην περιοχή, δημιουργήθηκε μια αιστεία φωτιάς πολύ κοντά στο σημείο που βρισκόταν η κυρίως αιστεία μέχρι πριν από λίγο. Το ανησυχητικό στο συγκεκριμένο σημείο είναι ότι, όπως βλέπετε και στην εικόνα μας, υπάρχουν πολλά δέντρα στο συγκεκριμένο σημείο. Τελευταία φορά τα νεαρά μέσα έκαναν ρήψεις πριν από 10 λεπτά. Δεν ξέρω αν αποσύρθηκαν ή αν θα επανέλθουν. Πάντως, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Θα πρέπει να υπάρχει ακόμα μεγάλη προσοχή στο συγκεκριμένο σημείο, καθώς εκεί που λέγαμε ότι τελειώσαμε και δεν επεκτάθηκε η φωτιά, βλέπουμε ότι η συγκεκριμένη αναζωπήρωση που σας δείχνει ο Παναγιώτης ο Σαγκούρης μπορεί να αποβεί ακόμα πιο επικίνδυνη. Ευτυχώς δεν επικρατούν οι ιδιαίτεροι άνεμοι στην περιοχή, κάτι το οποίο αν συνέβαινε, όπως μας έλεγαν προηγουμένως και από την πυροσβεστική, η κατάσταση θα ήταν πολύ πολύ πιο δύσκολη. Η ρήψη νερού, Σωτήρη, συνεχίζεται? Οι τελευταίες ερήψεις, Μαργαρίτα, ήταν πριν από 10 περίπου λεπτά. Δεν ξέρω αν δόθηκε εντολή να αποσυρθούν τα ενέργεια μέσα, δηλαδή αν οι πυροσβέστες έκριναν ότι δεν χρειάζονται άλλες ρήψεις. Πάντως από την εικόνα που βλέπουμε εμείς εδώ, δηλαδή από τη συγκεκριμένη αιστεία κοντά σε κατάσταση περιοχή 300 μέτρα μακριά από τα σπίτια, δεν θα πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός, θα πρέπει να σβήσει και η τελευταία αιστεία, καθώς το επαναλαμβάνουμε, οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή μπορεί να προκαλέσουν νέες αναζωπηρώσεις και σε άλλα σημεία. Πάντως, νομίζω ότι μέχρι στιγμής η κατάσταση έχει διαφύγει του κινδύνου και όταν λέω κινδύνου, Μαργαρίτα, εννοώ τη δημιουργία ενός μεγάλου μετόπου που θα απειλήσει άμεσα τα σπίτια που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Οι κάτοικοι, Σωτήρη, εφησυχάστηκαν? Δεν θα έλεγα απόλυτα, Μαργαρίτα, ότι εφησυχάστηκαν. Σίγουρα όμως η ανησυχία είναι πολύ μικρότερη. Άλλωστε, ενώ εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε ήταν αρκετές δεκάδες κατοίκων, έχουν αρχίσει και αποχωρούν σιγά-σιγά. Αλλά θα το τονίσουμε αυτό για ακόμη μια φορά. Κοιτάξτε το πλάνο που σας θέλουμε. Είναι 300 μέτρα μακριά από τα σπίτια η συγκεκριμένη αιστεία. Και όπως πολύ σωστά είπε πριν ο κάτοικος, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή σου, όταν προλαβαίνει τη φωτιά στο ξεκίνημα, τη συγκεκριμένη αιστεία για τη συγκεκριμένη περίπτωση, κυβίνει με μια κουταλιά νερό. Αν δεν την προλάβεις, χρειάζεται λίμνες ολόκληρες. Και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να εντείνουν οι πυροσβέστες τις προσπάθειές τους και τώρα βλέπω, θα σας το δείξει ο Παναγιώτης ο Σαγκούρης, ότι μικρές αναζωπηρώσεις έχουμε όχι μόνο στο συγκεκριμένο σημείο πίσω από τα δέντρα όπως εκεί που βλέπετε, αλλά και πίσω αλλά και πάνω στο βραχώδη λόφο. Προλίγου δεν υπήρχε καμία αισθητική, βλέπουμε όμως τώρα ακριβώς γιατί είναι επικίνδυνη κατάσταση. Θα ζουμάει τώρα ο Παναγιώτης ο Σαγκούρης και στο σημείο αυτό έχουμε αναζωπηρώσεις. Και ο κίνδυνος έγινε κυρίως στο γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά δέντρα στο συγκεκριμένο σημείο. Ακόμα μια αναζωπήρωση μας δείχνει εδώ ο περατέρ μας, στο σημείο που θα σας δείξει πίσω από το συγκεκριμένο μικρό λόφο. Τα επιστημένα μας, Μαργαρίτα, καθώς πριν από λίγα λεπτά η μοναδική μικρή αιστεία ήταν η πρώτη που σας δείχναμε. Βλέπουμε χαρακτηριστικά όμως ότι η πυρκαγιά είναι κάτι το πάρα πάρα πολύ, ας πούμε, το οποίο όρος ύπουλο. Νεαίρες ρήψεις δεν έχουμε πλέον εδώ και ένα τέταρτο. Ας ελπίσουμε ότι οι πυροσβέστες θα κατορθώσουν πολύ σύντομα να έχουν υποπλήρη έλεγχο την πυρκαγιά. Το δελτίο καιρού όμως λέει, Σωτήρη, ότι αναμένονται ισχυροί άνεμοι. Οπότε λογικά θα πρέπει η πυροσβεστική να επιστρέψει στην περιοχή. Να, ακριβώς. Κάτι βλέπουμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Μα βέβαια τώρα που το λέγαμε, βλέπουμε το καναντέρ το οποίο πετάει πάνω από το συγκεκριμένο σημείο. Δεν κάνει ρήψη, προφανώς δύο καναντέρ. Προφανώς θα κάνουν τον αναγκαίο αέριο ελιγμό προκειμένου να γυρίσουν και να κάνουν τη ρήψη όσο πιο αποτελεσματική γίνεται. Να σε ρωτήσω, Σωτήρη, όση ώρα είσαι εκεί, ο δήμαρχος της περιοχής έχει βρεθεί στο σημείο ή όχι? Όχι, τουλάχιστον στο σημείο που βρισκόμαστε εμείς, δεν ξέρουμε αν βρίσκεται σε κάποιο άλλο σημείο ή αν έχουν κινητοποιηθεί, μιας και κάνεις αυτή την ερώτηση, αν έχουν κινητοποιηθεί, αν έχει κινητοποιηθεί και η δημοτική αρχή. Από το σημείο που βρισκόμαστε μόνο στους πυροσβέστες βλέπουμε, ακούσαμε προηγουμένως και τις καταγγελίες. Ναι, οι κάτοικοι φαίνεται ότι είναι δυσαρεστημένοι από τον δήμαρχο και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ακριβώς, Μαργαρίτα, όσον αφορά δηλαδή την πολιτική τους για το συγκεκριμένο λόφνα, πολύ όμορφο κομμάτι του κομματερού, στο όριο της Αθήνας, ακριβώς από πίσω, όπως είπαμε, βρίσκονται τα λιώσια και ο Ασπρόπυργος. Πολύ σωστή επισήμανση ότι αν η φωτιά, γινόταν επέκταση της φωτιάς στη χωματερή που βρίσκεται από πίσω, η κατάσταση ίσως να ήταν πολύ πολύ πιο δύσκολη και επικίνδυνη. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται ευτυχώς να συμβαίνει όμως. Οι αναζωπηρώσεις, τώρα θα σας δείχνω περαιτέρω μας το καναντέρ, οι αναζωπηρώσεις στο συγκεκριμένο σημείο είναι συνεχείς. Βλέπουμε και κάποιους κατοίκους οι οποίοι πλησιάζουν στο συγκεκριμένο σημείο. Το σημείο που βρισκόμαστε δεν βλέπουμε τις πυροσβέστες που τα πήγαινε μέσα, οι οποίοι προφανώς επικοινωνούν από άλλα σημεία. Μα λέτε, θα είμαστε εδώ, θα παρακολουθούμε. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να ξανασυνδεθούμε. Και ότι Σωτήρη, βλέπουμε και έναν κάτοικο στη Χαράδρα, μέσα στη Χαράδρα. Ναι. Ακριβώς αυτό που λέγαμε, Μαργαρίτα, ότι κάτοικοι πλησιάζουν στο συγκεκριμένο σημείο με σκοπό προφανώς να βοηθήσουν και αυτοί όσο μπορούν να κοιτάζουν τις φωτιάς. Επισημάνουν όμως στο σημείο αυτό ότι αυτό που κάνουν συγκεκριμένοι κάτοικοι είναι το λιγότερο αφελές, το περισσότερο επικίνδυνο. Και το λέω αυτό που, Μαργαρίτα, πέραν των προφανών λόγων, ότι δεν είναι έμπειροι, μπορεί να περικυκλωθούν από τη φωτιά, μπορεί να συμβεί κάποιο δυσάρεστο γεγονός, αλλά επίσης είναι και πολύ επικίνδυνο από την άποψη ότι τα ενέργεια μέσα τα οποία κάνουν ρήψη νερού μπορεί να τραυματίσουμε κάποιον από τους κατοίκους οι οποίοι βρίσκονται εκεί. Φυσικά. Ή μπορεί όταν δούμε κατοίκους να, άμα το προσέξει ο πιλότος, να αποφασίσει να μην κάνει ρήψη μακριμένου, να μην τραυματίσει τον άνθρωπο, καθώς είναι η ρήψη αυτή έχει αρκετά μεγάλη δύναμη και μπορεί να τραυματίσει άνθρωπο, και γι' αυτό καλό είναι οι κάτοικοι και οι πολίτες σε τέτοιες περιπτώσεις να συνεργάζονται με τις που θέλουν να βοηθήσουν, να πάντα να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με τις πυροσβεστικές αρχές και να μην δρουν κατά βούληση όπως οι συγκεκριμένοι πολίτες, οι οποίοι για καλό βεβαίως βρίσκονται. Μόλις τώρα είδαμε και τη ρήψη, Σωτήρη, ακριβώς, του νερού, αλλά στο σημείο εκείνο ακριβώς βρίσκονταν και οι άνθρωποι, οι κάτοικοι. Θα δούμε ακόμα μια ρήψη από το καναντέρ. Λίγα μέτρα πιο πέρα βρίσκονται κάτι και είναι, Μαργαρίτα, ακριβώς αυτό που λέγαμε. Δεν θα πρέπει οι πολίτες να πλησιάζουν τις εστίες. Μπορεί να θέλουν να βοηθήσουν, αλλά ουσιαστικά δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής και θέτουν και τον εαυτό τους σε μεγάλο κίνδυνο. Να σου πω, έχει μια προσωπική εμπειρία. Έχει τύχει να βρεθώ σε πυρκαγιά σε πολύ κοντινή απόσταση από το σημείο που έκανε ρήψη το καναντέρ. Και πραγματικά όχι ακριβώς από κάτω. Μπορεί να ήταν πιο δυσάρεστη κατάσταση για μένα, είναι ακριβώς από κάτω. Πάντως είναι αρκετά δυσάρεστο και επικίνδυνο, και γι' αυτό το λόγο ίσως θα πρέπει να, δεν βλέπουμε πουθενά αστυνομία στο σημείο, ίσως θα πρέπει να αποκλειστούν κάποιοι δρόμοι, αλλά και να επισημανθεί στους πολίτες να μην πλησιάζουν τη συγκεκριμένη αιστεία. Η αστυνομία δεν έχει ειδοποιηθεί ή απλά δεν βρίσκεται στο σημείο? Μεγαλύτερα εκτιμώ ότι η αστυνομία σίγουρα έχει ειδοποιηθεί και θα έχει λάβει κάποια μέτρα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων. Βεβαίως, στο συγκεκριμένο σημείο όμως δεν βρίσκονται αστυνομικοί. Καλό θα ήταν βεβαίως να υπάρχουν και εδώ αστυνομικοί, οι οποίοι ουσιαστικά να κατευθύνουν ή να απαγορεύουν στον κόσμο να πλησιάζει προς τη συγκεκριμένη αιστεία. Μαζί παρακολουθήσαμε και πολύ σωστά επεσήμανες ότι πολίτες βρίσκονται εκεί που κάνουν ρήψη τα καναντέρ, και το ελικόπτερο τώρα θα το δούμε σε πολύ λίγο. Κάτι το οποίο μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο. Βλέπουμε όμως και πόσο αποτελεσματικές είναι οι ρήψεις. Άμα προσέξουμε το μέγεθος, την πυκνότητα του καπνού ήταν πολύ πιο μεγάλη πριν από τις δύο συγκεκριμένες ρήψεις. Βλέπουμε πόσο αποτελεσματικά είναι τα εναέρια μέσα. Σε λίγο θα έχουμε και μια ρήψη από το ελικόπτερο. Εμείς θα τονίσουμε, Μαργαρίτα, ότι δεν πρέπει να υπάρχει δυσκασμός, καθώς εκεί που λέγαμε πριν από περίπου 20 λεπτά ότι η φωτιά τελείωσε, ξεκίνησαν και πάλι οι αναζωπηρώσεις, επανήλθαν και τα εναέρια μέσα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επεκταθεί φωτιά στις
τη συντάδα των δέντρων που βλέπουμε, γιατί αν επεκταθεί στο συγκεκριμένο σημείο, πλέον αυτό που θα χωρίζει το πύρινο μέτωπο, το πολύ μικρό πύρινο μέτωπο, αν δημιουργηθεί, δεν υπάρχει τώρα πύρινο μέτωπο, μην κινδυνολογούμε, από τα σπίτια θα είναι λίγες δεκάδες μέτρα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη. Για ό,τι νεότερο θα επικοινωνήσουμε πάλι μαζί σου. Ελπίζουμε όμως η έκβαση της φωτιάς να είναι θετική και να περιοριστεί πολύ σύντομα για να προλάβουμε και τον αέρα που αναμένεται να έρθει μέχρι το απόγευμα. Αυτά ήταν τα νέα από το Καματερό, από τη φωτιά που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη. Εκεί ήταν ο ρεπόρτερ μας Σωτήρης Κουλούδης και αν χρειαστεί θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί του.